Να ξεκινήσουμε λίγο με μία αναφορά σε ένα δημοσίευμα της Telegraph. Μία λίστα. Τρεις ελληνικές παραλίες συμπεριλαμβάνονται στις καλύτερες οικογενειακές και πιο ποιοτικές παραλίες της Μεσογείου. Είναι ο Άγιος Προκόπιος στην Άξο, το Γιδάκι στην Ιθάκη και βέβαια το Ελαφωνήσι στα Χανιά. Στην αρχή της εκπομπής κάναμε λόγο βέβαια για τους επαναλαμβανόμενους τουρίστες, επισκέπτες, δηλαδή οικογένειες οι οποίες ίσως και για δεκαετίες, το έχουμε δει το παράδειγμα του Ρεθύμνου πριν από λίγα χρόνια, έρχονται και ξαναέρχονται και επισκέπτονται και στηρίζουν το εγχώριο τουριστικό προϊόν και βέβαια έχουν βάλει στην καρδιά τους την Ελλάδα και την Κρήτη και τι τονίζουν, δεύτερη πατρίδα μας, μόνο και μόνο επειδή κάνουμε διακοπές εδώ, η Ελλάδα και η Κρήτη, πιο συγκεκριμένα. Θέλω να πάμε λίγο στην Ιερά Πέτρα, καθώς εκεί κάθε χρόνο δίνει ραντεβού και επισκέπτεται την περιοχή ένα ζευγάρι Φινλανδών. Στο κλίμα του συγκεκριμένου θέματος θα μας βάλει ο κύριος Παναγιώτης Ζαμπετάκης. Είναι κάτοικος της περιοχής, ο οποίος κάθε χρόνο έρχεται σε επαφή με το συγκεκριμένο ζευγάρι. Τι κάνετε, κύριε Ζαμπετάκη? Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Καλά είμαστε. Μάλιστα. Εδώ προσπαθούμε, ναι, προσπαθούμε εδώ να φέρουμε όσους μπορούμε. Λοιπόν, κύριε Ζαμπετάκη, για να γίνει έτσι και πιο όμορφη η σύνδεσή μας, αν μπορείτε λίγο να φτιάξετε λίγο την κάμερα, να σας... εκεί είμαστε. Μια χαρά. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, είμαστε τώρα. Ναι. Αν μπορούν οι συνάδελφοι πάνω να διορθώσουμε λίγο, να κατευθύνουμε λίγο τον άνθρωπο. Λοιπόν, σας βλέπουμε μια χαρά, κύριε Ζαμπετάκη. Ωραία, ωραία. Ναι, για πείτε μας για αυτό το ζευγάρι Φινλανδών, λοιπόν. Επαναλαμβανόμενοι κάθε χρόνο βρίσκονται στην Ιερά Πέτρα. Ναι, βεβαίως έρχονται κάθε χρόνο στην Ιερά Πέτρα. Τώρα λόγω κορονοϊού δεν είχαν έρθει 2 χρόνια. Τώρα όμως φέτος αποφασίσαν πάλι να ξαναέρθουν. Θέλαν να περάσουν, έχουν έρθει πάρα πολλές φορές στην Ελλάδα, στην Κρήτη ειδικά. Έχουν έρθει τουλάχιστον 10-12 φορές από ό,τι μου έχουν πει. Έχουν γυρίσει όλη την Κρήτη και πηγαίνουν στα μέρη σε αυτούς που γνωρίζουν, που τους έχουν φερθεί όπως με τον καλύτερο τρόπο και θέλανε πάλι να ξαναέρθουν εδώ, να με συναντήσουν, να πιούμε μία ρακή όπως τους είχα πει, όπως τους είχα βάλει και την πρώτη φορά στο περίπτερό μου, που διατηρώ περίπτερο εδώ στο Ιερά Πέτρα. Μόλις τους είδα, τους αναγνώρισα βέβαια, αλλά κατά κάποιο τρόπο ήμουν και λίγο πειλακτικός, δεν ήξερα, μου γελούσανε. Με όλοι μου γελάσανε, τους θυμήθηκα, λέω «γεια σας, τι κάνετε». Χαρήκαμε πάρα πολύ και αυτό ήταν, λέω «λάτε να πιούμε πάλι μια ρακή». Ήταν εδώ ο κύριος Νίκος Πετάσης, ως ο συνάδελφός σας, ναι. Για πείτε μας λίγο, τι σας λένε, τι είναι αυτό που τους κάνει και τους παρακινεί, τους προκαλεί το ενδιαφέρον και επιστρέφουν στην Κρήτη? Επιστρέφουν στην Κρήτη διότι εάν δουν, καταρχάς το κλίμα και αυτό που είδανε, τη φιλοξενία που πάνε σε μέρη όχι τουριστικά και βλέπουν αυτή τη φιλοξενία που τους προσφέρουμε, έστω μία αρχή, μία χειραψία πολύ, πολύ φιλική, όλα αυτά τους κάνανε να ξαναέρθουν, να ξαναέρθουν και να φέρουν και άλλους φίλους τους, όπως συνηθίζουν όλοι αυτοί οι επισκέπτες που τους φερνόμαστε πάρα πολύ καλά, να ξαναέρθουν στον τόπο γνωριμίας. Και να έστω ένα γεια το θέλουν αυτό. Διότι στην πατρίδα τους δεν το έχουν αυτό, αυτή τη φιλική διάθεση που έχουμε, να τους προσφέρω μια ρακή, έστω ένα μπεζέ, οτιδήποτε. Μια χειραψία, ένα χαμόλυκελο, αυτό θέλουν αυτοί. Και είναι... αντιπροσωπεύουν όλο τον τουρισμό, τον εξωτερικό τουρισμό. Εξωτερικό. Και φαντάζομαι, κύριε Ζαμπετάκη, δεν είναι η μόνη περίπτωση τουριστών επαναλαμβανόμενων που έρχονται κάθε χρόνο στην Κρήτη και στην Ιερά Πέτρα. Φαντάζομαι, όχι, γνωρίζετε βέβαια. Οικίες φυσιογνωμίες, γνωστές φυσιογνωμίες κάθε χρόνο. Βεβαίως, αν ήταν δυνατό να σας γνωρίσω όλους αυτούς που έρχονται εδώ ξανά και ξανά, τα βλέπατε πόσος κόσμος έρχεται ξανά και ξανά εδώ, διότι είναι αυτό που θέλουν αυτοί. Η φιλική διάθεση, το χαμόγελο και το καλός λόγος. Και αυτό πρέπει να έχουμε όλοι εμείς
που ασχολούμαστε έστω λίγο με τον τουρισμό και όλα αυτά. Πώς πάνε τα πράγματα τώρα πέρα από τους Φιλανδούς που ήρθαν, αναχώρησαν σωστά? Ναι, αναχώρησαν αυτοί οι φίλοι μου, αναχώρησαν. Μου είπαν ότι θα ξανάρθουν του χρόνου. Ο τουρισμός τώρα είναι γενικά, τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα εδώ, αλλά δεν έχουμε πολλούς εξωτερικούς να κατεβαίνουν στην πόλη. Εκεί ήθελα να το πάω, ξέρετε κάτι. Εκεί υποφέρομαι. Αλλά πρέπει να σας το πω. Ναι. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για επαναλαμβανόμενους τουρίστες. Φέραμε το παράδειγμα των Φιλανδών. Ναι. Έκαναν τζίρο? Ναι. Ή τζάμπα έρχονται κάθε χρόνο? Κοιτάξτε, θα δείτε, με το που τους πρόσφερα μία ραχή και καθίσανε πάλι μαζί, αυτό θέλουνε, δεν θέλουν αμέσως να τους κάνουμε, να αισθανθούν ότι θέλουμε να τους πάρουμε τα χρήματα, θέλουν αυτή τη φιλική διάθεση. Αμέσως μετά, μόλις φύγανε, μη σας πω ότι ψωνίσαν πάρα πολλά πράγματα από μένα. Μάλιστα. Πάρα πολλά. Πάμε λίγο στην κίνηση. Πώς ξεκίνησε το καλοκαίρι φέτος στην Ιερά Πέτρα? Είστε ένας άνθρωπος, διατηρείτε επιχείρηση, για πείτε μας. Ναι, διατηρώ περίπτερο, ασχολούμαι τα παλιά χρόνια με τον τουρισμό. Αυτή τη στιγμή, τον Απρίλιο, είχαμε πάρα πολλούς τουρίστες. Για κάποιο τρόπο, Μάιο, λόγω της καταστάσεως, δεν γνωρίζω ακριβώς τι συμβαίνει, μάλλον για αυτό το λόγο, ο τουρισμός ήταν πεσμένος. Τώρα αρχίζουν βέβαια πάλι δειλά-δειλά και έρχονται κρατήσεις, έρχονται όλα αυτά και νομίζω ότι θα πάμε καλά, θα είναι μία πολύ καλή χρονιά για μας εδώ στην Ιερά Πέτρα. Μάλιστα. Και για όλη την Κρήτη, πιστεύω. Κύριε Ζαβετάκη, να είστε καλά. Καλή σεζόν, να είστε, εύχομαι. Καλά και εσείς. Και όλα να πάνε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά.